Το ασφαλιστικό και οι νέες αλλαγές που προωθούνται από την κυβέρνηση βρέθηκαν στο επίκεντρο συγκέντρωσης και πορείας διαμαρτυρίας από τα μέλη και σωματεία που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ. Η συγκεκριμένη κινητοποίηση των σωματείων είναι μια απάντηση στα σχέδια της κυβέρνησης που ετοιμάζεται να φέρει προς ψήφιση νέο χτύπημα στην κοινωνική ασφάλιση. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά τα χρόνια, όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία 10 χρόνια έχουν φέρει τόσα μέτρα, έχουν χτυπήσει τόσες φορές την κοινωνική ασφάλιση. Έχει πέσει η σύνταξη, έχει καταργηθεί η 13η, 14η σύνταξη. Μέχρι που φτάσαμε και στο ασφαλιστικό νόμο του Κατρούγκαλου. Η νέα κυβέρνηση ουσιαστικά πρόκειται να επεκτείνει αυτό το νόμο, πρόκειται να επεκτείνει τους τρεις πυλώνες της κοινωνικής ασφάλισης, θα ξαλαφρύνει από βάρη το κράτος, διευκολύνοντάς τους ουσιαστικά ώστε να δώσουν περισσότερα χρήματα στο κεφάλαιο για επενδύσεις, και από την άλλη θα φέρει την ιδιωτική ασφάλιση και τα funds της ιδιωτικής υγείας και ιδιωτικής ασφάλισης θα τους δώσει ζεστό χρήμα. Το νομοσχέδιο που θα φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή για ψήφιση δεν αφορά φυσικά όλους τους εργαζόμενους. Αφορά τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους μικροεπαγγελματίες, το φτωχό αγρότη, αφορά όλους μας. Διαλύεται ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα στο όνομα που λέγεται κοινωνική ασφάλιση. Απέναντι στην κοινωνική ασφάλιση πλέον έχουμε την ιδιωτική ασφάλιση, έχουμε τα funds, έχουμε την είσοδο στην ασφάλιση του χρηματιστηριακού τζόγου και πλέον όλα θα είναι στην τύχη. Θα φτάσουν οι εργαζόμενοι κάποια στιγμή να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υγεία, να μην έχουν φάρμακα και όλα αυτά τα ζητήματα. Καλούμε τους πάντες, σε ξεσηκωμώ, για μας είναι ζήτημα πολέμου.